το Q και τις δικές μου τη τσάπα με θηγική αμμονία. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο που είναι πιο αραιές έχουν υπερβολή και πάρα πολύ χοντρός ο καρπός. Κορονοϊκής είναι, 35 χρονών. Είναι αρκετά κοντά τα δέντρα. Και εδώ λοιπόν μία δεξαμενή την οποία την είχα χτίσει πριν 35 χρόνια. Και πέφτει το νεράκι από ένα βιβλίο που έχουμε πιο πάνω στα πλάτη. Και αξίζει, το βλέπω δηλαδή ήδη ότι τα δέντρα αρχίζουν και σωροπούνε. Εδώ λοιπόν χωράει τρία φυλικά. Είναι σήμερα βάζουμε το δεύτερο φυλικό και θα πέσει σιγά σιγά με τη σταγόνα. Σταγόνα λοιπόν, σταγόνα. Θα ποτίζει μέχρι αύριο το μεσημέρι περίπου και θα εξαπλωθεί σε μια διάμετρο γύρω από το μπεκ γύρω στα 50-60 εκατοστά και υπογείως βέβαια θα είναι πολύ μεγαλύτερο το σημείο που πάει το νερό. Αυτό είναι. Μπορεί και με το λίγο να γίνει διαφορά. Σήμερα έχω βάλει κάλιο για να βοηθήσω στην ελαιοποίηση. Όλα αυτά θα τα βοηθήσει και ένα νερό πιθανόν κάποια στιγμή της βροχής, γιατί το νερό της βροχής είναι αυτό που θέλουμε και κάνει όλη τη διαφορά. Διαφορετικά εμείς εδώ πρέπει να ρίξουμε το καλοκαίρι 5-10 κυβικά νερό για να βλέπουμε διαφορά. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Είναι μέχρι την κορυφή. Καρπός. Τώρα αρχίζει και παίρνει χρώμα. Κυτρινίζει που δείχνει το λάδι. Καθαρές από δάκο, μας βοήθησε σε αυτό η φετινή ξηρασία, διώχνει τουλάχιστον το δάκο, κάτι δηλαδή γλιτώνεις. Του τσουβαλιού και ίσως και περισσότερο. Ένα τσουβάλι κάθε μία, 50-60 κιλά. Η ποιότητα του καρπού είναι πολύ καλή. Θα μαζευτούν μετά από 2 περίπου μήνες. Θα έχουν πάρει και χρώμα. Εδώ η απόδοση είναι γύρω στο 5 προς 1, 5 κιλά καρπό σε ένα λάδι. 3 γραμμές, δηλαδή 0,3 οξέα. Αυτό που αγοράζετε εσείς από το σούπερ μάρκετ είναι περίπου ένα οξέο, δηλαδή 10 γραμμές, γιατί κανομιγνύεται με κάποια άλλα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παράγουμε εμείς. Αλλά και μέχρι ένα οξέο βέβαια είναι καλό. Στη σαλάτα λίγο μπορεί να φαίνεται πικρό, αλλά κάποιοι το προτιμούν για να είναι πιο γευστικό.
Το 0,3 είναι ένα λάδι που δεν σου δίνει. Καταλαβαίνεις μόνο τη γεύση του φρούτου. Δεν σου αφήνει την πικράδα που έχει όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι γραμμές. Το ένα αξό και πάνω υπάρχει μια πικράδα. Αυτά λοιπόν. Φέτος τους έκανα κάποιες καλλιέργειες, κοπριές, λίγο σκάλισμα, αμμονία τον Απρίλιο, ένα διαφυλικό τον Απρίλιο και τώρα το Σεπτέμβρη κάλιο, ένα σταφύλλα και με τις σταγόνες βοηθάμε, διότι αργεί πολύ να βρέξει και αρχίζουμε και ανησυχούμε μήπως τα δέντρα αρχίζουν και ζοριστούν. Περιμένουμε λοιπόν να αδειάσει το βιβλίο. Ωραία, θα ανακατευτεί και το κάλιο. Εδώ. Θα περάσει στα πίσω. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Πεζών, απέναντι είναι οι Αγίες Παρασκευές. Δύο σειρές είναι το δικό μου κτήμα, είναι αρκετά κοντά τα δέντρα, αλλά τότε φυτευόταν ακόμα πιο κοντά. Τώρα εδώ είναι 6-7 μέτρα. Τότε φυτευόντουσαν και 4 μέτρα ακόμα. Και βάσει των συνθήκων που έχουμε σήμερα, ξηρασίες, δεν αντέχουν συνήθως τα δέντρα. Εδώ πάνω βέβαια δεν έχουν κόλλημα, δεν είχανε. Τώρα με το πότισμα αυτό το ελάχιστο θα απογειωθούν ακόμα περισσότερο. Ωραία. Τώρα τελειώνει λοιπόν το δεύτερο βιβλίο για σήμερα. Οπότε θα ποτίζει μέχρι ώρα το μεσημέρι. Σιγά σιγά σιγά. Αυτό είναι. Έχουμε καλή σεζόν. Υγεία να έχει ο κόσμος, να μαζέψουμε και μια καλή τιμή που να του αξίζει του καρπού, του λαδιού, διότι έχουμε βάλει πολλή δουλίτσα για να φτάσουμε εδώ. Από καθάρισμα, από σκάψιμο, κοπριές, λιπάσματα, το νεράκι σήμερα, μόνο να έρθεις να τις βλέπεις και αυτό έχει ένα κόστος και ένα. Όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να μας αποδώσει αυτό που χρειαζόμαστε κι εμείς. Εύχομαι υγεία. Να είμαστε καλά. Καλό καρπό. Καλά μαζώματα. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Παρόλο που είναι μακροσκελές. Ελπίζω να είμαστε καλά και να σεβόμαστε τον κόπο του αγρότη και να μην συγκρίνουμε το λάδι των 3 γραμμών που θα βγάλω εγώ από εδώ με το λάδι που παίρνετε εσείς από το σούπερ μάρκετ. Δεν έχει καμία σχέση. Εδώ είναι αγνό. Αγνό. Έξτρα παρθένο, όπως το ονομάζουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει παρθένο. Δεν έχει γίνει καμία επεξεργασία. Εγώ το δίνω με 3 γραμμές μέσα από το ελαιοτριβείο. 3 γραμμές. Μετά που θα φύγει, δεν ξέρω τι θα αγοράσετε. Έφυγε από μένα, τελείωσε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε κάποιο σχόλιο.
κάντε ένα like, μια κοινοποίηση, να δυναμώνει το κανάλι μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον αγρότη. Σας ευχαριστώ πολύ.